Καταρχήν, εγώ θα έπρεπε να ευχαριστήσω πρώτα που είμαι εδώ σήμερα. Δεν είχε περάσει πολύς χρόνος από τότε που ανέλαβα στο Υπουργείο και ήρθαμε σε επαφή με τον Σταύρο τον Μπένο. Και μιλήσαμε και του είπα ότι, Σταύρο, νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε μια συνάντηση. Αυτό που δεν είχα συνειδητοποιήσει είναι ότι ο Σταύρος ο Μπένος δεν έρχεται για μια συνάντηση στο Υπουργείο για να δει τον Υπουργό, έρχεται ως σύφουνας, ο οποίος μπαίνει μέσα στο γραφείο του Υπουργού με έτοιμο σχέδιο, με έτοιμες λύσεις, με έτοιμα τα πάντα και έρχεται και σου λέει, λοιπόν, Παύλο, θα κάνουμε αυτό. Το οποίο ήταν μια αίσθηση φρεσκάδας σε ένα Υπουργείο στο οποίο πάρα πολλά πράγματα χρονίζανε και αντιμετωπίσαμε περισσότερα προβλήματα τα οποία είχαμε λύσει παρά λύσεις στα προβλήματα τα οποία είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Και γι' αυτό είναι... δεν πέρασε πολύ σχερός μετά. 5-6 μέρες μετά, έκανα μια δεύτερη συνάντηση και μου λέει, εκτός από όλα τα άλλα, σου έχω και 6 εκατομμύρια. Του λέει, πού τα βρήκε, Σταύρο, τα 6 εκατομμύρια και τα έχεις. Νομίζω αυτό δεν πρόκειται να κάτσει εδώ πέρα, λοιπόν. Μου λέει, βρήκε τα 6 εκατομμύρια. Μου λέει, ο Νομάρχης Αθηνών μας δίνει 6 εκατομμύρια για να αναστηλώσουμε το Αρχαίο Θέατρο του Διονύσου. Ήταν μια κίνηση τρομερά σημαντική και από τη μεριά της Νομαρχίας και την ευχαριστώ και άλλη μια φορά, γιατί είχαμε κάνει μια συνέντευξη τύπου μέσα από την οποία ευχαριστήσαμε ήδη την Νομαρχία, αλλά θεωρώ ότι η συμβολική αξία αυτής της κίνησης είναι τεράστια και δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη όθηση στην προσπάθεια που κάνει το Διάζωμα. Είναι λοιπόν μεγάλη χαρά να είμαι εδώ, διότι είναι μια προσπάθεια η οποία θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά αξιόλογη και πάρα πάρα πολύ σημαντική και είναι τιμή μου να είμαι εδώ, διότι βλέπω μέσα σε αυτό το χώρο πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχετε συμβάλει με απίστευτο τρόπο στον ελληνικό πολιτισμό και στα πράγματα αυτά τα οποία καθημερινά δουλεύουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Από πάρα πολύ καιρό υπάρχει μια συζήτηση, υπάρχει ένας διάλογος, υπάρχει μια αντιπαράθεση για τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται ο πολιτισμός. Και υπάρχει πάντα μια ένταση μεταξύ της επιλογής του αν ο πολιτισμός χρηματοδοτείται από μεγάλους ευεργέτες ή από τη λαϊκή συμμετοχή του κόσμου. Παρότι από την πείρα μου ξέρω πολύ καλά ότι τους μεγάλους ευεργέτες τους έχει ανάγκη ο πολιτισμός, θεωρώ ότι μπορεί να ζήσει και χωρίς αυτούς. Εκεί που πεθαίνει ο πολιτισμός όμως είναι όταν δεν υπάρχει λαϊκή συμμετοχή, όταν δεν συμβάλλει ο πολίτης, όταν δεν αισθάνεται ο πολίτης συμμέτοχος σε αυτά τα οποία προστατεύουμε αλλά και σε αυτά τα οποία δημιουργούμε. Αν δεν υπάρχει δηλαδή η αγάπη και η ζεστασιά του κόσμου, ο πολιτισμός ατροφεί. Και εκεί είναι που αρχίζουμε και χάνουμε έδαφος σε αυτά τα οποία προσπαθούμε να κάνουμε. Όταν ο πολιτισμός βασίζεται μόνο σε πολύ μεγάλες χορηγίες, σε πολύ μεγάλους χορηγούς, μόνο στο κράτος, κινδυνεύει να γίνει πολιτισμός για τους λίγους. Να γίνει ο πολιτισμός των σαλονιών, ας πούμε. Και αντιθέτως, όταν βασίζεται στη συμμετοχή του κόσμου και στη συμβολή του κόσμου, τότε ο πολιτισμός γίνεται μέρος της ζωής, ο πολιτισμός ζει, διαλέγεται, δοκιμάζεται και προχωράει μπροστά. Νομίζω ότι και ο κ. Πεντερμαλής είχε μια ανάλογη εμπειρία με το εδώ μουσείο και με τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει και συμβάλλει σε αυτό. Και είμαι βέβαιος ότι πάρα πολλοί από εσάς έχετε ζήσει την ομορφιά του να ανακαλύπτει κανείς ένα καινούριο μνημείο ή να κάνει μια ανασκαφή ή να αναστηλώνει ένα μνημείο, όπως πολλοί από εσάς έχετε νιώσει τη χαρά να ανακαλύψετε ένα καινούριο καλλιτέχνη, ένα καινούριο δημιουργό. Αλλά όλοι μας οι οποίοι έχουμε με τον Α ή τον Β τρόπο συμβάλει σε αυτό, έχουμε απογοητευτεί κιόλας όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα να μαραζώνουν, να απαξιώνονται, να εγκαταλείπονται, να φεύγει ο κόσμος από κοντά τους. Νομίζω είναι μια εμπειρία που δεν υπάρχει κάποιος μέσα σε αυτό το δωμάτιο που δεν την έχει νιώσει. Όταν δίνεις την ψυχή σου για κάτι, όπως είναι αυτό, τότε όταν αυτό το πράγμα δεν το αγκαλιάσει ο κόσμος, αισθάνεσαι ότι ίσως αφιερώθηκε σε κάτι τζάμπα. Έτσι, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ο πολιτισμός ζει εκεί που ζει ο πολίτης.
εκεί που ο πολίτης μορφώνεται, εκεί που ο πολίτης διασκεδάζει, εκεί που ο πολίτης προσφέρει. Και είναι προφανές ότι το κράτος, η ακαδημαϊκή κοινότητα, τα πανεπιστήμια, όλοι εμείς πρέπει να θέτουμε και να διασφαλίζουμε τα κριτήρια ποιότητας με τα οποία διαχειριζόμαστε τα μνημεία μας. Εμείς πρέπει να θέτουμε τις βάσεις πάνω στις οποίες η συμμετοχή του κόσμου, ο κόσμος παίρνει μέρος. Αλλά και προφανώς είμαστε οι μόνοι που έχουμε την ευθύνη αυτών των μνημείων και να βεβαιωθούμε ότι ό,τι κάνουμε σε αυτά τα μνημεία γίνεται σωστά. Αλλά από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε προστασία ή ανάδειξη ενός μνημείου δεν είναι τίποτα εάν δεν υπάρχει την ίδια ώρα και η συμμετοχή του κόσμου. Όταν συμμετέχει ο κόσμος σε κάτι, το κάνει δικό του και αυτό είναι αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό μας και την κληρονομιά μας. Άρα λοιπόν, πέρα από την ευγνωμοσύνη που αισθάνομαι στο διάζωμα για τα χρήματα τα οποία έχει μαζέψει και έχει προσφέρει στον πολιτισμό, αισθάνομαι μία ιδιαίτερα τυχερός ότι σε αυτή τη χρονική περίοδο, που είναι μια δύσκολη περίοδος, το διάζωμα συμβάλλει στο να φέρει σε επαφή τον πολίτη με τον πολιτισμό και με ειδικά κομμάτια του πολιτισμού, τα οποία, όπως είδατε, πολλά από αυτά είναι εγκαταλελειμμένα και χαμένα ουσιαστικά από την επαφή με την οποία θα έπρεπε να έχουν με τον πολίτη. Μπορεί να είναι τυχαίο, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ συμβολικό ότι το διάζωμα ασχολείται με το θέατρο. Διότι το θέατρο ήταν ο χώρος στον οποίο έρχονται οι πολίτες για να διασκεδάσουν, να μορφωθούν, να λάβουν μέρος στα κοινά. Πολλές φορές δικαστήρια λαβαίνουν μέρος στα αρχαία θέατρα. Είναι λοιπόν νομίζω πολύ συμβολικό ότι το διάζωμα ξεκινάει την κινητοποίηση των πολιτών ουσιαστικά εκεί που οι πολίτες ερχόντουσαν στην αρχαιότητα για να συμμετάσχουν. Και με αυτά τα λόγια θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και τον κύριο Μπένο και το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και όλους εσάς που έχετε συμβάλει χρηματικά και με το χρόνο σας για αυτή την προσπάθεια, γιατί θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, μια προσπάθεια με τεράστια συμβολική σημασία και μια προσπάθεια η οποία έρχεται να παρέμβει την ώρα που πραγματικά η πολιτεία το χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ.